Η Αιρία είναι μια φιλόμουση περιοχή. Μια περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, η οποία φημίζεται για τα μουσικά εργαστήρια, για δράσεις και δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη μουσική. Πού οφείλεται αυτό, κύριε Πατρί? Μάλλον επειδή είμαστε κάτω από τον Όλυμπο, έχουμε ένα εμπνέεστε. Εμπνεόμαστε και να μην ξεχνάμε ότι καταγόμαστε και από το αρχαίο Δίον, που πέρα από όλη την εκστρατεία και όλα αυτά που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, υπήρχε μια καλλιτεχνία λόγω και του αρχαίου θεάτρου, του Αριστοφάνη κτλ. Μάλιστα. Εσείς τώρα είστε διευθυντής και ιδρυτής της Σχολής Μουσικό Εργαστήριο Ολύμπου. Πότε ιδρύθηκε το Μουσικό Εργαστήριο Ολύμπου? Το 2014 ιδρύθηκε με έδρα την Καρίτσα Πιερίας. Και αυτό την πατρίδα σας, το χωριό σας. Το χωριό μου, τιμάω το χωριό μου και μου δώσαν και πολλά συγχαρητήρια. Αν και μου είπε ο κόσμος να πάω στην πόλη, στο Κλινοάστη. Αλλά εγώ προτίμησα να μείνω στο Δήμο μου, στο Δήμο 2, στην Καρίτσα, ώστε από εκεί που ξεκίνησα, εκεί να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι, ώστε να μπορούν τα παιδάκια να έρχονται να μαθαίνουν μουσική και να μην πηγαίνουν στην πόλη και να χάνουν και το χρόνο. Πόσα παιδιά έρχονται στο Μουσικό Εργαστήριο Ολύμπου σήμερα, πέντε χρόνια μετά? Τα μέλη αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 45 με 50 παιδιά. Αρκετά. Η Γεωργία είναι ένα από αυτά τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Γεωργία, αγαπάς τη μουσική? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είσαι 17 χρονών, μαθήτρια τρίτης λυκείου, πηγαίνεις στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης? Ναι, ναι. Από πότε ασχολείσαι με τη μουσική? Από μικρή ηλικία. Από την πρώτη δημοτικού, ας πούμε? Όχι, απλά μικρή συνέχεια έπαιρνα ένα μικρόφωνο. Τραγουδούσες? Γενικά. Είχες μία κλίση? Δεν ήξερα όμως ότι θα ασχοληθώ. Ναι. Μέχρι που πήγα στο μουσικό σχολείο. Σε ποια ηλικία? Πρώτη γυμνασίου. Από το γυμνάσιο, λοιπόν, επέλεξες ότι θες να έχεις εξειδικευμένες σπουδές στη μουσική. Παίζεις βιολί? Παίζω βιολί, κιθάρα. Τραγουδάω. Τώρα ετοιμάζομαι και μαζί με τον κύριο Νίκο Πατρί που με βοηθάει για το πτυχίο και της αρμονίας. Ναι. Και όλα αυτά. Και για το πανεπιστήμιο. Θα δώσεις πανελλήνιες και θέλεις να πετύχεις σε μια μουσική σχολή? Ποιος είναι ο στόχος? Να περάσω και γενικά να ασχοληθώ με αυτό που αγαπάω. Με τη μουσική. Ναι, με τη μουσική. Βιολί, αρμονία, τραγούδι, κιθάρα. Τα παιδιά έχουν αγωνίες, κύριε Πατρί, αγαπούν τη μουσική, το δείχνουν. Μας δείχνουν αυτά το δρόμο. Εμείς τα πηγαίνουμε και πρέπει να διαλέξουν αν τους αρέσει η μουσική ή όχι. Τι γίνεται συνήθως? Ποια είναι η καλύτερη λύση? Δεν υπάρχει καλύτερη λύση. Αυτό είναι στη φύση του ανθρώπου. Χωρίς μουσική θα έλεγα ότι δεν θα υπήρχε ζωή. Πέρα από αυτό είναι και το οικογενειακό περιβάλλον που ανατρέπεται. Αν ασχολείται με τη μουσική και τα παιδιά θα ασχοληθούν με τη μουσική. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εμείς να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι ο Νίκος Πατρίς γεννήθηκε το 1980 στην Καρίτσα της Πιερίας. Σπούδασε μουσικός, είναι διευθυντής στο Μουσικό Εργαστήριο Ολύμπου από το 2014, όπως είπαμε, αλλά και ιδρυτικό μέλος της Ορχήστρας Νέων Δίου από το 2007 έως και σήμερα. Πολύπλευρη μουσική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διευθύνει χοροδίες, ορχήστρες στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας, βραβευμένος ως νέος μαέστρος το 2013, διπλωματούχος στα ανώτατα θεωρητικά της ευρωπαϊκής μουσικής, διδάσκει λαούτο, ταμπουρά στα μουσικά σχολεία αλλά και σε πολιτιστικούς φορείς. Υπό τη διδασκαλία και διεύθυνσή του, μαθητές και μουσικά σύνολα έχουν αποσπάσει πανελλήνια βραβεία. Γνωστός κυρίως από την ομάδα νέων, την Ορχήστρα Νέων Δήμου του Κέντρου Γραμμάτων και Τέχνων Δίου. Μια ξεχωριστή ορχήστρα, γνωστή στο Πανελλήνιο, με πολλές συμμετοχές σε όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες από όλες αυτές τις δράσεις σας είναι έτσι πιο αγαπητές, ή όλες, ή κάθε τι είναι διαφορετικό? Δεν μπορώ να το κρύψω, η μεγάλη μου αγάπη είναι η Ορχήστρα Νέων Δίου του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών. Είναι κάτι το οποίο ο κύριος Παπαχρήστος, τότε ο δήμαρχος του Δήμου Δίου, στο πρόσωπό μου είδε ότι κάτι μπορεί να γίνει διαφορετικό. Κάναμε μια ορχήστρα για τα κοινά του Δήμου και από εκεί και πέρα εξελίχθηκε όλο αυτό το πανελλήνιο πράγμα, το οποίο έρχονται παιδιά όχι μόνο από την Περία, και από τη Θεσσαλονίκη μπορώ να πω, και από τις γύρω περιοχές. Πόσα παιδιά είναι στην Ορχήστρα Νέων Δίου σήμερα? Είναι γύρω στα 60 παιδιά. 60 παιδιά. Εμείς έχουμε κάνει πολλές παρουσιάσεις με την Ορχήστρα Νέων Δίου, εορταστικές εκπομπές. Έχουμε έρθει εκεί, σας έχουμε φιλοξενήσει, σας αγαπάμε πολύ. Σήμερα όμως είναι η μέρα να αφιερώσουμε και το χρόνο μας στο Μουσικό Εργαστήριο Ολύμπου, όπου το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα φυτώριο για την Ορχήστρα Νέων Δίου. Τι γίνεται? Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Το φυτώριο βγαίνει από κάπου, ξεκινάνε όλα τα παιδιά. Φυσικά η Ορχήστρα Νέων Δίου, πριν που λέγατε, ότι δεν είναι μια σχολή. Έρχονται παιδιά από όλο το Δήμο και κάνουν. Συντονίζονται και παίζουν μαζί, αποτελούν μια ορχήστρα μαζί. Παιδεία. Το Μουσικό Εργαστήριο Ολύμπου είναι αυτό που ανατρέφει τα παιδιά, μαθαίνει τα παιδιά και από εκεί και πέρα
τα καθοδηγεί ώστε να δούνε και κάτι διαφορετικό, κάτι πιο επαγγελματικό σε εισαγωγικά. Αν και είναι μωρά παιδιά, όπως βλέπετε. Είναι μικρά, 17 χρονών. Έχουν όμως τη μουσική, έχουν την αγάπη για τη μουσική. Και η μουσική, κακά τα ψέματα, οδηγεί τους νέους σε δρόμους πολιτισμού. Είναι ένα όχημα για μια άλλη, για διαφορετική ζωή, έτσι δεν είναι? Διαμορφώνει χαρακτήρα η μουσική, εγώ θα έλεγα. Παίρνω το παράδειγμα τον εαυτό μου, ότι μπόρεσα σαν αγροτόπεδο κι εγώ, μπόρεσα με τη μουσική να ξεφύγω όχι από τα αγροτικά, απλώς να δω μια άλλη πλευρά. Την οποία δεν τη βλέπαμε εκείνα τα χρόνια. Ήμασταν μόνο στα χωράφια, στα μαθήματα. Είσαι πιο γλυκός άνθρωπος, πιο πειθαρχημένος, πιο της παρέας, έτσι, ναι, δεν είναι? Ναι. Θέλω να μου πεις, Γεωργία Μαρινοπούλου, εσύ, ναι, πώς βιώνεις την εμπειρία σου μαζί με τα άλλα παιδιά στο μουσικό εργαστήριο Ολύμπου? Πώς συντονίζεστε, πώς λειτουργείτε, αν είστε φίλοι και έξω? Η μουσική, δηλαδή, όντως είναι ένα όχημα που σας ενώνει? Είναι πολλά τα συναισθήματα. Επίσης, μας ενώνει. Είμαστε μια οικογένεια. Είναι κάτι κοινό και πιστεύω ότι μοιραζόμαστε τα πάντα και αυτό. Τώρα η πρόσκληση που σας απευθύναμε έχει να κάνει με μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα πραγματοποιήσετε την Κυριακή. Ήθελα να την παρουσιάσουμε μαζί αυτή την εκδήλωση και να την κάνουμε γνωστή στον κοινό, γιατί πραγματικά γίνεται εξαιρετική δουλειά. Την Κυριακή λοιπόν στο Πολιτιστικό Κέντρο ΕΚΑΒΗ, τι ώρα κύριε Πατρί? 7.30 ώρα το απόγευμα. 7.30 ώρα το απόγευμα. Θα γίνει ένα μουσικό αφιέρωμα σε Μάνο Χατζηδάκη και Μίκη Θοδωράκη από το Μουσικό Εργαστήριο Ολύμπου και το Σύλλογο Μακεδονία. Το Σύλλογο Μακεδονία, Νέο, ναι, Κεραμιδίου. Είναι μια νεανική χοροδία από το Νέο Κεραμίδιο Σύλλογος Μακεδονία. Είναι μια νεόστατη χοροδία με μεγάλους κυρίους και κυρίες. Οπότε είναι από τη μια τα παιδιά και από την άλλη... Έτσι. Στην ουσία, Βιβί μου, θα έχουμε στο πάλκο τρεις γενιές, δηλαδή μαθητές, ναι, μαμάδες και γιαγιάδες. Εξαιρετικά. Και η εκδήλωση, ναι, είναι ανοιχτή στο κοινό? Είναι ανοιχτή, είσοδος ελεύθερη. Θέλουμε να έρθει το κοινό της Κατερίνης και όχι μη. Τους καλούμε στον πρώτο όροφο, στην ΕΚΑΒΗ, στο Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης, την Κυριακή 7.30 ώρα, να ακούσουμε και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη. Τραγούδια μεγάλων, αγαπημένων Ελλήνων. Βλέπουμε ότι τα παιδιά διδάσκονται τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς. Αυτό είναι εξαιρετική παιδεία, εξαιρετική παρακαταθήκη για να πορεύονται διαφορετικά στη μουσική. Όχι μόνο τα σύγχρονα, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, και τα σύγχρονα. Βαδίζουμε στο σήμερα. Τι τους μαθαίνετε δηλαδή? Βαδίζουμε στο σήμερα. Ξεκινάμε από το να κάνουμε και τα χατήρια των παιδιών, δηλαδή, ναι, το τι ακούνε. Θα πάνε στο σχολείο και πρέπει να παίξουν κάποιο τραγούδι των φίλων, δηλαδή του καιρού αυτού. Επομένως, και κάτι που κυκλοφορεί τώρα, αν το ζητήσουν, ναι, θα τους έτσι το μάθετε. Ακριβώς. Ναι, βεβαίως. Δεν χαλάτε καρδιές. Βέβαια, γιατί και αυτό είναι μουσική και αυτό είναι νότες. Δεν, ναι, έχει να κάνει επειδή δεν είναι Μάνος Χατζηδάκης ή Μπαχ ή Μότσαρ. Ναι. Δεν μπορεί να είναι μουσική. Δεν πάβει να είναι μουσική. Οπότε, γλυκαίνοντας σε εισαγωγικά τα παιδιά, δίνουμε και το κίνητρο να μάθουν τραγούδια της εποχής τους. Αλλά βέβαια, να μην ξεχνάμε και από πού ξεκίνησαν όλα αυτά. Με τους μεγάλους μουσουργούς μας, είτε Μίκης Θεοδωράκης, λέγεται αυτός, Χατζηδάκης ή Τσιτσάνης, στο πιο λαϊκό, είτε Μανώλης Χιώτης, στο πιο έτσι, μετέπειτα μπουζούκι από το τρίχορδο στο τετράχορδο. Νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν τα πάντα. Ναι. Καταρχάς, πρέπει να αγαπήσουν τη μουσική. Για μένα, σαν δάσκαλος, είναι να αγαπήσουν τη μουσική, να αγαπήσουν αυτό που κάνουν και Θεού θέλοντος, αν μπορέσουν να το ακολουθήσουν το χόμπι τους, να το κάνουν και επάγγελμα. Θα είναι ευλογημένα. Τώρα η Γεωργία εδώ μας λέει ότι θέλει να το ακολουθήσει. Η Γεωργία μας λέει, ναι, ότι θες να κάνεις εξειδικευμένες σπουδές, ότι θες να είναι το επάγγελμά σου, ναι, αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι. Εσένα αυτή η αγάπη πώς σου γεννήθηκε, από το σπίτι, ο δάσκαλός σου την ενέπνευσε, από μόνη σου? Από μόνη μου, χωρίς να ήξερα βέβαια. Από μικρή γενικά είχα μια σχέση με μικρόφωνα, ναι, τραγουδούσα, χωρίς να ήξερα ότι θα ασχοληθώ. Και μέχρι που βρήκα το μαέστρο και μου οδήγησε και μου δώσε και τα βήματα πώς να κάνω την αρχή. Είναι ταλέντο η Γεωργία Μαρινοπούλου, κύριε Πατρί? Είναι, τώρα δεν πρέπει να τα λέω εγώ. Ναι, θα, ναι, το κρίνετε κι εσείς. Θα σας πούμε και ένα τραγουδάκι. Θα μας πείτε φεύγοντας, να μας δώσετε μια γεύση από τα τραγούδια που θα πείτε την Κυριακή στο Πολιτιστικό, ναι, Κέντρο ΕΚΑΒΗ. Θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι κλασικό, έτσι, κάτι που το γνωρίζουν όλοι. Επομένως, για όλα αυτά τα παιδιά που προσπαθούν, για τους γονείς που τα στηρίζουν, για τους δασκάλους τους, η μουσική είναι ένας ωραίος δρόμος. Και όσα παιδιά θέλουν να γευτούν αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να μπορούν να την απολαύσουν. Πείτε μου λίγο, τα παιδιά πληρώνουν που έρχονται στο μουσικό εργαστήριο? Ναι, υπάρχει μια συνδρομή, όπως έχουν, ναι, όλα παντού, σχεδόν, όλες για την εκμάθηση μουσικής. Το, ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι θα μας πείτε, αν θυμηθείς τον ήρωα, ας πούμε κάτι, ναι, κλασικό να ακούσουμε? Ναι, μπορούμε να παίξουμε. Να παίξετε, ναι, να δώσουμε μια γεύση. Βεβαίως. Να, εδώ επί τόπου θα ακούσουμε τον με μπουζούκι που θα παίξει ο μαέστρος, σολίστης στο μπουζούκι Νίκος Πατρίς. Η Γεωργία Μαρινοπούλου θα τραγουδήσει, αν θυμηθείς τον ήρωα, ο Μίκης Θοδωράκης. Βέβαια.
αγκαλιά μου απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως.